Ποτέ δεν λειτουργήσε η Βουλή χωρίς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μόνο με το κυβερνητικό σχήμα. Μόνο με την πλειοψηφία. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη στη χώρα έλλειψη δημοκρατίας. Αντίληψη διαμορφωμένη από την κυβέρνηση που δεν συνάδει με τα δημοκρατικά ήθη που τα τελευταία χρόνια ζούσαμε στη χώρα μας. Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει εσείς δεν πάτε να πάτε. Μα εμείς δεν πάμε και δεν πάμε διότι η κυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε τις προηγούμενες δύο κυριακές και από τις ευρωεκλογές και από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν έχει τη δημοκρατική και την πολιτική νομιμοποίηση για να λειτουργήσει πλέον. Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι στην κυβέρνηση εξέλιπε και γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας στις 27 του μηνός, στις 26 του μηνός το βράδυ ανακοίνωσε ότι την επομένη του δεύτερου κύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα προκηρύξει εκλογές. Στο μεσοδιάστημα δεν ξέρω τι μεσολάβησε, άλλαξε άποψη και άνοιξε για μία εβδομάδα τη Βουλή για να περάσει παράδοση τροπολογιών προσφατολογικού χαρακτήρα και εξυπηρετήσεων και δεσμεύσεων ενδεχομένως που έχει απέναντι σε συμφέροντα. Και για όλα αυτά εμείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι. Τα καταγγέλαμε στην Βουλή αυτά όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορεί σήμερα να συμμετέχουμε έστω και με παρουσία ή με συζήτηση σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Ο κύριος Βούτσης έκανε μια έκκληση και από μόνη της αυτή δείχνει ότι και ο ίδιος φοβάται ότι θα υπάρξει ντροπή από τις ντροπολογίες, να μην είναι πολλές αυτές τις οποίες θα καταθέσουν υπουργοί και βουλευτές μέχρι την Παρασκευή. Αλλά από ό,τι φαίνεται ήδη ο αριθμός είναι μεγάλος, είναι οι τελευταίες τακτοποιήσεις. Δεν ξέρω τώρα από την εμπειρία, από την πείρα που έχετε αποκομίσει, αν αυτές οι τροπολογίες τελευταίας στιγμής τελικώς στο άθροισμα έχουν κέρδος ή ζημία. Δηλαδή μπορεί να εξυπηρετήσει 50%, 200 ανθρώπους, αλλά παράλληλα η εικόνα σου προς τα έξω να σου δημιουργήσει ζήτημα. Ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών, όπου και το προηγούμενο διάστημα υπήρχε βροχή τροπολογιών έτσι ρουσφετολογικού και εξυπηρετικού χαρακτήρα, αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας αυτά, δεν επηρεάζουν τον κόσμο. Αντιθέτως, τον βάζουν απέναντι, στέκεται κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Επίσης είναι συμπεριφορές καθεστωτικής λογικής. Δεν είναι δυνατόν η κοινωνία, ο λαός, οι πολίτες να σου δώσαν το μήνυμα να σου... Και αυτό το είπε και ο κύριος Τσίπρας το βράδυ των εκλογών. Και να σου υπενθυμίζουν ότι δεν έχεις πλειοψηφία, δεν έχεις πλέον την εμπιστοσύνη του, δεν έχεις νομιμοποίηση, πρέπει να πας σε εκλογές για να δούμε τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το μήνυμα να μην το εφαρμόζεις. Γιατί οι κυβερνήσεις κυβερνούν κατ' εντολή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Του λαού πάντα. Mm-hmm. Αυτή η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αποδεδειγμένα με κάλπη, όχι με δημοσκοπήσεις τις οποίες μπορούσε κάποιος να αμφισβητήσει. Η Ελλάδα έχει βαθύ μπλε. Πρώτη φορά συμβαίνει να έχουμε πάρει τις 12 από τις 13 περιφέρειες στη χώρα. Αυτά που συμβαίνουν πολιτικά όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτή την περίοδο στη χώρα δεν έχουν συμβεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει μια απέλπιδα προσπάθεια και ο κύριος Τσίπρας μήπως και αναστρέψει το κλίμα. Το έκανε και πριν από τις ευρωεκλογές, όπου το διακύβευμα ήταν η εσωτερική κατάσταση της χώρας, όπου έχει τάξει πάρα πολλά στον κόσμο, όπου έχει μοιράσει τα επιδόματα, όπου έχει υποσχεθεί μειώσεις, αλλά η κοινωνία δεν τον πιστεύει πλέον. Δεν τους πιστεύει. Όσο λοιπόν μέσα στον πανικό τους θα προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, η διαφορά θα μεγαλώνει και η αυτοδυναμία της νέας δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές θα ενισχύεται. Ρωτάει εδώ ο Νικόλαος, λέει, debate θα έχουμε? Βεβαίως, το έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές με όλους τους αρχηγούς. Βεβαίως θα έχουμε την πέμπτη. Με όλους τους αρχηγούς, όχι με τον κύριο Τσίπρα μόνο του. Όχι οι δυο τους δηλαδή, λέτε. Μα δεν είναι πιο δημοκρατικό να ακούγονται οι απόψεις όλων των κομμάτων? Να αποκλείονται δηλαδή τα 4-5 κόμματα, 6 πόσα θα είναι, αυτά που συμμετέχουν σήμερα στην Βουλή, ναι, και να ακούγονται μία τα δύο μεγάλα κόμματα. Και αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας. Γιατί να μην ακούγεται η φωνή των μικρών κομμάτων? Αυτό με μια
βαθιά δημοκρατική λογική ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι που η σημερινή κυβέρνηση, που μας απέδειξε όλο αυτό το διάστημα ότι δεν έχει καμία σχέση με λειτουργία δημοκρατική, κατ' εφημισμό μόνο επικαλούνται το δημοκρατικό τους αίσθημα, αλλά οι πρακτικές τους δείχνουν ότι έχουν μια αντίληψη καθεστωτική, ολοκληρωτική, και ό,τι τους συμφέρει ή ό,τι αυτό τους βολεύει το θεωρούν δημοκρατικό. Ό,τι δεν τους συμφέρει το θεωρούν βέβαια μη δημοκρατικό. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ακούστε τους άλλους.